χάσουμε τα σπίτια μας και θα χάσουμε τις καταθέσεις μας και τις έχει χάσει ο κόσμος ή κινδυνεύει να τις χάσει τα σπίτια και τις καταθέσεις με τις πολιτικές που ακολουθούνται. Θέλουν να συνεχίσουν τις ίδιες πολιτικές. Είναι συγκεκριμένες πολιτικές, ταξικές. Στηρίζουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Έχουν όμως, δεν μπορούν να βγουν να το πούνε ανοιχτά και έχουν διακηρυγμένους στόχους. Λένε κάθε χρόνο ότι θα έρθει η ανάπτυξη, ότι η ανάπτυξη θα είναι πάρα πολύ ψηλή, θα είναι 3-4% για του χρόνου. Αυτά δεν βγαίνουν από πουθενά. Οι διακηρυγμένοι στόχοι συνεχώς αποτυγχάνουν και παρόλα αυτά συνεχίζουν, είναι γαντζωμένοι στην κυβέρνηση και προσπαθούν κάθε μέρα που περνάει να μείνουν. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας, δεν έχει το δικαίωμα να δεσμεύσει για την επόμενη πενταετία τον ελληνικό λαό. Χρειαζόμαστε μια συνένεση και δημοκρατική λύση και αυτή η λύση είναι ένα συμβούλιο υπουργών που θα υπάρξει συμφωνία αρχηγών κομμάτων, συγγνώμη, που θα υπάρξει συμφωνία και για το χρόνο των εκλογών που πρέπει να είναι πάρα πολύ σύντομα. Τελείωσε αυτό το παραμύθι. Πρέπει ο κόσμος να αποφασίσει. Είναι ζήτημα λαϊκής κυριαρχίας. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Κύριε, από εκεί και πέρα, ο κύριος Ψυχάρης άνοιξε και ένα άλλο θέμα. Εάν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να υπογράψει τώρα, διότι είναι μικρός ο χρόνος της θητείας της, και υπογράφει μια, κάνει μια συμφωνία η οποία έχει βάθος χρόνου 5, 10, 15 χρόνια, με την ίδια λογική, ούτε εσείς θα μπορείτε αύριο να υπογράψετε. Και 4 χρόνια κυβέρνηση να είστε, πώς θα υπογραφείτε για 15-20 χρόνια. Εμείς ζητάμε ενωπή εντολή. Ναι. Όποια κυβέρνηση βγει, πιστεύουμε ότι θα είμαστε εμείς, αλλά όποια κυβέρνηση βγει, να έχει την νομιμοποίηση να ακολουθήσει την πολιτική για την οποία θα βγει. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε ζάπια και θα κάνουμε λιτότητα. Αυτό που λέμε είναι δέσμευση και αυτό θα κάνουμε. Μάλιστα. Τα κόκκινα δάνεια τα ψηφίσετε τώρα, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τα κόκκινα δάνεια έχουμε καταθέσει μια πρόταση που έχει δύο στοιχεία κρίσιμα, εντελώς διαφορετικά από αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτον, ο δανειολήπτης έχει δανειστεί κατά κανόνα από περισσότερες από μία τράπεζες. Επομένως, βρίσκεται σε αδύνατη θέση και έτσι που είναι τραπεζοκεντρική η ρύθμιση και ο νόμος, τελικά. Αυτός που αποφασίζει είναι η τράπεζα, ο τραπεζίτης. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ενδιάμεσος φορέας ανάμεσα στις τράπεζες και στους δανειολήπτες, ο οποίος να λειτουργεί ως θεσμός δημόσιου συμφέροντος προστασίας και των δανειοληπτών και της οικονομίας. Τι θα κάνει αυτός ο φορέας? Αντικειμενική διερεύνηση των δανείων, ποια πρέπει να παγώσουν για ένα χρονικό διάστημα και ποια πρέπει να διαγραφούν, να μειωθούν κατά το όλο. Και δεν θα ρωτάτε τις τράπεζες γι' αυτό? Θα ρωτάμε και τις τράπεζες, αλλά προσέξτε να δείτε. Θα είναι οι τράπεζες μέσα. Θα είναι οι τράπεζες μέσα, αλλά ο δανειολήπτης θα είναι πολύ ισχυρός και θα έχει κάποια άλλα κριτήρια. Το βασικό κριτήριο που βάζουμε εμείς είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να πληρώνεται πάνω από το 20% του εισοδήματος ενός νοικοκυριού και για χρέη προς το δημόσιο. Αυτά στεγαστικά καταναλωτικά. Και δεύτερον, δεν μπορεί να αποφασίζει μόνο η τράπεζα την τύχη μιας επιχείρησης. Αν θα συνεχίσει να διανοδιοτείται, αν θα συγχωνευτεί, αν θα κλείσει. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαβούλευση που το δημόσιο συμφέρον να εκπροσωπείται. Είναι πρακτικό αυτό για 200.000 επιχειρήσεις? Είναι πρακτικό. Είναι πρακτικό και μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Εδώ πέρα θα δείτε ότι με τα κριτήρια που έχουν μπει θα γίνει ρύθμιση για πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις, ενώ θέλουμε μια επανεκκίνηση. Δεν πρέπει να μπούμε στην λογική των προστήμων κτλ. Πρέπει να παγώσουν δηλαδή τα δάνεια, τα πρόστιμα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να επανεκκινήσει η οικονομία. Επίσης, η επιτοκιακή επιβάρυνση. Να παγώσουν όλα τα δάνεια? Όχι όλα τα δάνεια. Να παγώσουν τα δάνεια τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν, να πληρώνονται αυτά που τα μπορούν. Τα ήδη κόκκινα, ας πούμε. Τα ήδη κόκκινα ή αυτά που, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να μπουν σε μια ρύθμιση για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει η οικονομία. Σε αυτό χρειαζόμαστε έναν. Σε αυτό χρειαζόμαστε ένα φορέα ο οποίος να βρίσκεται ανάμεσα στις τράπεζες που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ισχυρές και στον δανειολήπτη, ο οποίος χρωστάει και στη μία και στη δεύτερη και στην τρίτη και στην τέταρτη τράπεζα, είναι σε πάρα πολύ αδύνατο σημείο και θα δεχθεί τελικά ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της οικονομίας απολύτως τραπεζοκεντρικό. Μπορείστε, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό λοιπόν πρέπει να το σταματήσουμε. Ο κ. Μιλιός ενώνει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε δύο